Τα ρεμπέτικα είναι μικρά απλά τραγούδια που τραγουδούν απλοί άνθρωποι. Αν και καταρχήν ερωτικά, τα ρεμπέτικα είναι κατά βάθος μάλλον κοινωνικού περιεχομένου τραγούδια. Η εποχή που πρωτοφάνηκε το ρεμπέτικο τραγούδι είναι κοντινή μεν, εξαιρετικά άγνωστη δε. Ούτε τα έτη αναπτύξεως, ούτε οι αρχικές επιδράσεις, ούτε οι πρώτες αιστείες του ρεμπέτικου είναι επακριβώς γνωστές. Υποτίθεται ότι η Ερμούπολη, το Ναύπλιο, η παλιά Αθήνα, η Σμύρνη, η Αλεξάνδρεια και η Θεσσαλονίκη είναι η χώρη όπου γεννήθηκε όχι τυχαία το ρεμπέτικο τραγούδι. Και υποτίθεται ότι αυτό έγινε στα τέλη του παρελθόντος αιώνος. Κάποια τραγούδια έλεγαν οι κουτσαβάκηδες της εποχής του Δημητρίου Μπαϊρακτάρη, ταγματάρχη αστυνομικού διευθυντή Αθηνών, στην περίοδο 1893-1897, αλλά δεν σώθηκαν ως τις μέρες μας. Ο Παπαδιαμάντης, στα επιχειγήματά του, ομιλεί για καντάδες κορίτσια με κιθάρες, μαντολίνα και φυσαρμόνικες. Στην Αθήνα, πριν 100 χρόνια, θριάμβευε η ιταλική μουσική, μα κάποια κρυφή αντίδραση υπέβοσκε. Στον γείτονα με το Λαούτο, 1900, τον Παπαδιαμάντη, ένας οικομερίτης που ζει σε αθηναϊκή γειτονιά, ελληνοτραγουδούσε ή τουρκικά ή ντόπια κουτσαβάκικα. Κατά πάσα πιθανότητα, πολλοί και ξεχώριστοι όροι συνέπειναν στην διαμόρφωση του ρεμπέτικου τραγουδιού. Το κομοϊδήλιο της περίοδου Τρικούπη, ίσως ένας παράγοντας γεννήσεως του ρεμπέτικου, η παράδοση του μουτικού τραγουδιού, τα τραγούδια της ταβέρνας και της Ανατολής, τα στιχάκια των λαϊκών ημερολογίων, οι παθητικοί αμανέδες, οι βυζαντινοί ψαλμοί, η άνοδος και σχεδόν ταυτόχρονη πτώση της αστικής τάξεως, οι βαργανικές μελωδίες, ο πόλεμος του 1897, η καταστροφή του 1922, η πλημμύρα της προσφυγιάς, οι τεκέδες και η ζωή της φυλακής θεωρούνται σαν άλλοι τέτοιοι παράγοντες. Πάντως, από το 1922 και εν συνέχεια, για μια δεκαετία, κυριάρχησε το σημερινό στυλ στο ρεμπέτικο τραγούδι. Στην Ελλάδα, η ανάπτυξη του έθνους κράτους και η οργάνωση των ιδεολογικών του μηχανισμών με την προσπάθεια επιβολής καθολικών πρότυπων στο πλαίσιο μιας ομογενοποιητικής εθνικής κουλτούρας συνδυάστηκε με μια πολιτική παρέμβαση στο κοινωνικό σώμα, η οποία
αποσκοπούσε στην ενσωμάτωση ετερογενών πληθυσμών, τον έλεγχο της διαφοράς, την εξυγίανση της κοινωνίας. Η διώκωση των πόλεων και η ανάπτυξη ποικιλών κοινωνικών προβλημάτων σε αυτές αντιμετωπίστηκε με βάση σε ένα σχέδιο αστικής ανάπτυξης, το οποίο συνδύασε τον οικιστικό εξοραϊσμό με τον κοινωνικό ευπρεπισμό. Ο μετασχηματισμός του αστικού χώρου συνοδεύτηκε από την σταδιακή περιθωριοποίηση και την αποδιοργάνωση απίθαρχων κοινωνικών νησίδων, οι οποίες δεν είχαν θέση στις αστικές αναπαραστάσεις και αντιλήψεις για την πόλη. Αυτές οι νησίδες είναι βιωματικοί χώροι με τις δικές τους αφετηρίες, ιστορίες, συνέχειες και τομές. Διαθέτουν τους δικούς τους θρύλους και ήρωες της καθημερινότητας. Στις μνήμες των κατοίκων της πόλης έχουν το δικό τους χώρο. Καταλαμβάνουν αδρανή στρώματα μνήμης, τα οποία χρειάζονται τα κατάλληλα ερεθίσματα για να ενεργοποιηθούν. Εικόνες και παραστάσεις οι οποίες εισχωρούν λαθρέα στις καθημερινές συζητήσεις, στα τραγούδια του δρόμου, στις παροιμίες και σε ανεκδοτολογικές αναφορές και ενίοτε μέσα από σημασιολογικές διολυστήσεις και μεταπλάσεις τροφοδοτούν με πρότυπα και χαρακτήρες τον κόσμο της τέχνης. Το 1914 έγινε ο πρώτος διωγμός των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Ήδη πολλοί μουσουλμάνοι από τις βαλκανικές χώρες είχαν μεταναστεύσει στη Μικρά Ασία και έτσι η τουρκική κυβέρνηση το θεώρησε αφορμή για να προχωρήσει σε διωγμούς Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Ο Βενιζέλος, που ήταν σύμμαχος τότε της Αντάντ, ακολούθησε τη συμμαχία με το δίθεν στόχο να απελευθερώσει τα μέρη όπου κατοικούσε ελληνικός πληθυσμός. Βέβαια, ο πραγματικός στόχος ήταν τα πετρέλαια της Μοσούλης, Αζερβαϊτζάν και Καυκάσου που ήθελαν να πάρουν οι Αγγλογάλλοι. Zombie.
στα παιδιά. Γιώσαμε το βασιλιά. Πίσα μείνει στο καπέλο, έφερε το Βενιζέλο. Πίσα μείνει στο σκουπάκι, έφερε το λευτεράκι. Πίσα μείνει στα παιδιά. Γιώσαμε το βασιλιά. Το 1915 ο Βενιζέλος έρχεται σε διάσταση με τον βασιλιά Κωνσταντίνο, θεωρώντας επιβεβλημένη για τα συμφέροντα της Ελλάδας τη συμμετοχή στην Αντάν και παραιτείται από πρωθυπουργός. Ενώ αργότερα το 1917, μετά από την απομάκρυνση του Κωνσταντίνου από το θρόνο, αναλαμβάνει ξανά τη διακυβέρνηση της χώρας και ακολουθεί η είσοδο της Ελλάδας στο πόλεμο στο πλευρό της Αντάν. Το 1919 ήταν που πήγε ο ελληνικός στρατός στη Μικρά Ασία. Ο Βενιζέλος ήταν ακόμα κολλητός με την Αντάν και του είπανε: «Έλατε να ελευθερώσουμε τα μέρη». Είχαν σκοπό να πάρουν τα πετρέλαια του Αζερβαϊτζάν, τα πετρέλαια της Μοσούλης με το λόγο της Αραβίας. Αυτά ήταν στην επιρροή της τουρκικής αυτοκρατορίας. Είχαν σκοπό να διαλύσουν την τουρκική αυτοκρατορία και να πάρουν τις πρωτοπαραγωγικές πηγές της. Και πήραν και τον Βενιζέλο μαζί του σαν σύμμαχο στη μερίδα των κρατών αυτών. Η απάντηση της τουρκικής αυτοκρατορίας ήταν αυτονόητη μπροστά στον κίνδυνο να χάσει τον έλεγχο των πετρελαίων. Η ασιατική καταστροφή αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία του ρεμπέτικου τραγουδιού. Από το 1922 και μετά, λόγω της μετανάστευσης αγιετών προσφύγων, άρχισε να καθιερώνεται το σμινέκο κρασιάτικο στυλ στην μουσική του ρεμπέτικου, σχήμα το οποίο είχε γαλλιεργηθεί παλιότερα από Τούρκους και Έλληνες μουσικούς, ενώ διάφορα ανατολίτικα ήθη και έθιμα, καθώς και αρκετά στοιχεία της καθημερινότητας, υιοθετήθηκαν από πολλούς ανθρώπους εκείνης της εποχής. Περισσότερα τραγούδια που γράφηκαν εκείνη την εποχή εξέφρασαν τον πόνο, τη θλίψη, τον καημό, το θάνατο, την ξενιτιά, το παράπονο. Στοιχεία που δείχνουν τα συναισθήματα που κρατούσαν κατά αυτήν την περίοδο. Το
σκοτώσετε με νεκρικά και σκίστε την καρδιά μου. Όχ, και σκίστε την καρδιά μου. Μάνα, μάνα, παν. Πάτηκα, γεια σου Λάμπρο μου με τις όμορφες παινιές σου. Περιβόητος ύπατος αρμοστής της Μηνής Στεριάδης, τον οποίο είχε διορίσει ο Βενιζέλος, αλλά τον διατήρησε στη θέση του και η κυβέρνηση των βασιλοφρόνων, είχε αποκρύψει από τους Έλληνες της Μικράς Ασίας την κατάρρευση του μετόπου και είχε παρεποδίσει συστηματικά την έγκαιρη μαζική αναχώρησή του για την Ελλάδα, συντελώντας με αυτόν τον τρόπο στη σφαγή τους από τους Τούρκους. Όπως φαίνεται, ενήργησε έτσι μετά από οδηγίες που είχε. Καλύτερα να μείνουν εδώ, να τους φάξει ο Κεμάλ, γιατί αν πάνε στην Αθήνα θα ανατρέψουν τα πάντα, είχε πει ο Στεργιάδης. Πράξεις που μαρτυρούσαν έλλειψη συμπάθειας και αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες, εκδηλώθηκαν από την πρώτη στιγμή που πάτησαν το χώμα της Ελλάδας. Υπάλληλοι του κράτους, με σαδιστική γραφειοκρατική νοοτροπία, τους βάζανε σε απομόνωση. Κόβανε ΣΥΡΙΖΑ με την ψηλή μηχανή τα μαλλιά αντρών και γυναικών. Τους περνούσαν από λοιμοκαθαρτήριο, με αποτέλεσμα αρκετοί από αυτούς να αρρωστήσουν και να πεθάνουν από πνευμονία. Μετά ήρθε η περιφρόνηση των ιδιωτών. Πολλοί ντόπιοι και ιδιαίτερα όσοι είχαν συγγενείς σκοτωμένους στρατιώτες θεωρούσαν τους Μικρασιάτες υπεύθυνους για τον πόλεμο. Άλλοι είχαν την εντύπωση ότι οι πρόσφυγες θα τους παίρναν τις δουλειές, τα τρόφιμα, το νερό. Άλλοι τους είδαν σαν ανταγωνιστές για τις τουρκικές και χαλίτικες περιουσίες. Άλλοι ακόμα εκμεταλλεύτηκαν οικονομικά τη δυστυχία των ξεριζωμένων, ζητώντας υπέρογκα νίκια, πληρώνοντας εξευτελιστικά μεροκάματα, αγοράζοντας την προσφυγική εργασία για μια μπουκιά ψωμία. Τα κοράκια της σημαντεμπορίας τριγυρίζανε στους προσφυγικούς καταβλισμούς για να αρπάξουν τα θύματα τους. Πολλές κοπέλες κατάληγαν έτσι στην πορεία.
Από την άνοιξη του 1923 άρχισαν να δημιουργούνται οι πρώτοι προσφυγικοί συνοικισμοί σε διάφορες υποβαθμισμένες περιοχές που παραχωρούσε το κράτος, χωρίς νερό και φως, χωρίς δρόμους και συγκοινωνίες. Κοκκινιά, Κεσαριανή, Ποδαράδες, Νέα Σμύρνη, Πολύγων, Δουριούτη, Καλυθέα, Χαμόσπιτα και Παράκες. Άλλοι φάνηκαν πιο τυχεροί και στεγαστήκαν στις προσφυγικές πολυκατοικίες που άρχισαν να χτίζονται λίγο αργότερα. Τον Οκτώβριο του 1926 άρχισε η καταβολή αποζημιώσεων στους πρόσφυγες για την περιουσία που άφησαν στη Μικρά Ασία. Η αποζημίωση ήταν μόνο για το 1/5 της περιουσίας. Ένα τραγούδι με τίτλο «Οι Ομολογίες» άρχισε τότε να κάνει το γύρο του συνοικισμού, των πόλεων και όλης της Ελλάδας, παντού όπου υπήρχαν πρόσφυγες. Έφτασε ακόμη και μέχρι την Αίγυπτο και την Αμερική. Το τραγούδι σατιριζόταν υποψήφιοι γραμπροί που ζητούσαν για πρίκα πολύ περισσότερα από όσα διέθετε μια προσφυγική οικογένεια. Ζητούσαν ομολογίες και μετρητά, σπίτια και μαγαζιά, ακόμα και αυτοκίνητα. Η σφαγή, η αιχμαλωσία και ο εκπατρισμός δεν ήταν η μόνη καρπή του πολέμου. Υπήρχαν και άλλοι πιο όψιμοι, αλλά εξίσου πικροί. Αρρώστιες και πείνα, ανεργία και υποαπασχόληση, ανέχεια και έλλειψη στέγης, παράγκες και παραπήγματα. Καμωμένα μεσανίδια, δενεκέδες, τσουβάλια και χαρτόνια. Αυτοί που γλίτωσαν από τους Τούρκους θερίζονται τώρα από τις αρρώστιες, ελονοσία και φθήση, τύφος, χυλαρά, χιλιακά, βροχικά, ισπανική γρήπη, δάγκιος πυρετός και πολλές άλλες. Κοντά σε αυτά, απώλεια της περηφάνειας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Απόθεση στα τελευταία σκαλιά της κοινωνικής κλίμακας ή στο κοινωνικό περιθώριο. Την ίδια ώρα που οι πρόσφυγες ζουν την επίγεια κόλασή τους, η έφορη τάξη γλεντά κάνει επίδειξη και σπατάλη χρήματος. Δίνεται και χορεύει με την τελευταία λέξη της ευρωπαϊκής μόδας. Προκαλεί και δείχνει ανάγλυφα την τεράστια απόσταση που χωρίζει τον πλούτο από τη φτώχεια. Το λαϊκό ρεπέτικο τραγούδι συνειδητοποίησε πολύ νωρίς αυτή τη μεγάλη κοινωνική αντίθεση. Το διωγμένο από τη Σμύρνη προσφυγάκι θυμάται την οικονομική άνεση που είχε στον τόπο του και διαμαρτύρεται για την απότομη μεταβολή της μοίρας του από τον πόλεμο. Η φτώχεια, η πείνα και οι άσχημες συνθήκες επιβίωσης ώθησαν ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού να μεταναστεύσει στα διάφορα σημεία του ορίζοντα, κυρίως όμως την Βαλκανική Χερσόνησο και στην Αμερική. Η μετανάστευση λοιπόν στην Αμερική αρχίζει ουσιαστικά μετά το 1890 και φτάνει στο απόγειό της στις αρχές του 20ου αιώνα. Σύμφωνα με τα ντοκουμέντα εκείνης της εποχής, επίσημα έγγραφα αποδεικνύουν ότι από το 1890 μέχρι το 1922 υπήρχαν στην Αμερική 400.000 μετανάστες Έλληνες. Αλλά αυτά είναι οι αριθμοί που αναφέρονται στους Έλληνες που έφευγαν από την κυρίως Ελλάδα. Γιατί οι Έλληνες που ζούσαν στις περιοχές Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Μικρά Ασία, Κωνσταντινούπολη, Κύπρο, νησιά του Αιγαίου, έφταναν στην Αμερική με διαφορετική εθνικότητα και για αυτούς δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Οι μετανάστες προέρχονταν από όλα τα κοινωνικά στρώματα, αλλά στην πλειονότητά τους ήταν αγρότες, μικροεπαγγελματίες, κάθε είδους εργαζόμενοι, όχι ειδικευμένοι, με περιοδικές δουλειές. Στην Αμερική δούλευαν στην κατασκευή του σιδηροδρόμου, στα μεταλλεία και ορυχεία, στα μεγάλα εργοστάσια ή έκαναν δουλειές κάθε είδους, με πολύ χαμηλές αμοιβές και κάτω από συνθήκες πολύ δύσκολες. Μετανάστευαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι για να μείνουν εκεί για πάντα, αλλά για να κερδίσουν χρήματα και να μπορούν έτσι να γυρίσουν στο χωριό τους ή στην πόλη που γεννήθηκαν και να κάνουν μια δουλειά καλύτερη από εκείνη που έκαναν πριν να μεταναστεύσουν. Φυσικά, πολλοί από αυτούς επέστρεφαν σε χειρότερη κατάσταση από αυτή που βρισκόταν πριν φύγουν.
Ένας από τους τρόπους ξεσπάσματος, διασκέδασης, έκφρασης ήταν η μουσική, τα τραγούδια τους. Η μουσική τους κληρονομιά, που ήταν ένας τρόπος διεξόδου από τις δύσκολες και άσχημες συνθήκες της ζωής τους σε ξενιτιά. Ένας τρόπος βαθύς για επικοινωνία μεταξύ τους και ακόμα ένας τρόπος δικός τους, ύπαρξης. Οι πρώτες εγγραφές του ρεμπέτικου τραγουδιού σε δίσκους έγιναν για πρώτη φορά στην Αμερική από τους οργανωπαίκτες που βρίσκονταν ανάμεσα στους μετανάστες Έλληνες από το 1910 μέχρι το 1934. Αλλά τα τραγούδια αυτά άνοικαν σε μια προφορική παράδοση, πολύ πιο παλιά. Εκείνη την εποχή, όπως είναι γνωστό, για να εγγραφεί ένα τραγούδι σε δίσκο έπρεπε να έχει αγαπηθεί και να έχει καθιερωθεί σε όλο τον κόσμο. Αλλά επειδή σε εκείνη την εποχή η διάδοση των τραγουδιών ήταν προφορική, περνούσε πολύ καιρός ώσπου να σταθεροποιηθούν στη διάθεση και στη μνήμη του κόσμου. Είχαν δηλαδή περιόδους διάδοσης και ανάπτυξης πολύ αργές. Τα πρώτα τραγούδια που βγήκαν σαν δίσκους ήταν τραγούδια που μεταδίδονταν από γενιά σε γενιά και οι δημιουργοί τους ήταν άγνωστοι. Για να ξεχάσω μάνα μου πίνω το κάτω στάρι. Για να ξεχάσω μάνα μου πίνω το κάτω στάρι. Το δεύτερο ύστερα και το τρίτο πάλι. Το δεύτερο ύστερα και το τρίτο. Η αξία των τραγουδιών αυτών σαν ντοκουμέντα είναι μεγάλη, γιατί σε αυτούς τους πρώτους δίσκους φαίνονται καθαρά οι επιδράσεις και οι μουσικές ρίζες του ρεμπέτικου. Επιδράσεις από την τουρκική δημοτική μουσική, από την ελληνική δημοτική μουσική, των νησιών του Αιγαίου και της Μικράς Ασίας, της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής και των αραβικών ρυθμών και μουσικών κομματιών. Σε ορισμένα τραγούδια επίσης είναι φανερή η σύνθεση από όλες αυτές τις μουσικές επιδράσεις που δημιουργούν και σχηματοποιούν το ιδιαίτερο χρώμα και το χαρακτηριστικό ρυθμό του πρώτου ρεμπέτικου. Η άνοδος του φασισμού και του ναζισμού στην Ευρώπη επιδρούσε πάνω στους ακραίους πολιτικούς και στρατιωτικούς των δύο παρατάξεων της ελληνικής αστικής τάξης, βενιζελικούς και αντιβενιζελικούς, και ο καθένας ονειρευόταν και επιδίωκε για λογαριασμό του μια δικτατορία στην Ελλάδα. Έτσι, οι δημοκρατικοί θεσμοί υποσκάπτονταν από τα ίδια τα μεγάλα κόμματα και η δημοκρατία παραδεινόταν από μόνη της στην ασφυκτική αγκαλιά της δικτατορίας. Το αποτυχημένο βενιζελικό κίνημα του 1935 και ο θάνατος του Βενιζέλου τον επόμενο χρόνο άφησαν ελεύθερο το πεδίο στη βασιλική παράταξη, ώστε να επιβάλλει τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936. Βράδυ της 4ης Αυγούστου 1936, με την έγκριση του βασιλέως, εκηρύχθηκε η δικτατορία. Η δικτατορία του Μεταξά, που ήταν ένα αγγλικής εμπνεύσεως κατασκεύασμα με χιτλερικό και φασιστικό ιδεολογικό περιεχόμενο. Η νύχτα της δικτατορίας θα κρατήσει 4,5 χρόνια και δεν θα τελειώσει παρά μόνο για να αντικατασταθεί από την ακόμη σκοτεινότερη νύχτα της κατοχής και του εμφυλίου. Ο Μάης και ο Ιούνιος του 1936 ήταν μήνες έντονης ταξικής πάλης.
πρώτα απέργησαν οι καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης, διεκδικώντας εκτός από τα μισθολογικά αιτήματα και καλύτερες συνθήκες δουλειάς, συνδικαλιστικές και πολιτικές ελευθερίες, και μετά κηρύχθηκαν πανεργατικές και παλαϊκές απεργίες συμπαράστασης σε όλη την Ελλάδα. Ο Μεταξάς, για να δείξει πως είναι ένας καλός τοποτηρητής των κεφαλαιοκρατικών συμφερόντων, αιματοκύλησε τη Θεσσαλονίκη. 12 νεκροί και 300 τραυματίες ήταν ο απολογισμός της σφαγής. Το αιματοκύλισμα της εργατικής τάξης επαναλήφθηκε στο Βόλο τον επόμενο μήνα. Η θεσμοποιημένη προληπτική λογοκρισία του τύπου εκδηλώθηκε από την πρώτη στιγμή της δικτατορίας. Με τη διαταγή του ίδιου του Μεταξά, που απαγόρευε τα πάντα και ιδίως οτιδήποτε αναφερόταν σε κόμματα και κοινοβουλευτική ζωή, σε εργάτες, εργατικές οργανώσεις και εκδηλώσεις και σε οικονομικά θέματα. Ειδικότερα για τα ρεμπέτικα τραγούδια που κυκλοφόρησαν σε δίσκους, προληπτική λογοκρισία επιβλήθηκε στις αρχές του 1937. Αφορμή στάθηκε ένα τολμηρό εύθυμο τραγούδι του Τούντα, που αναστάτωσε τη δικτατορία με τη σαρτηρική του διάθεση. Η Βαρβάρα, αυτός ήταν ο τίτλος που σατήριζε μια κοπέλα της καλής κοινωνίας που είχε διάφορες νυχτερινές περιπέτειες στις ακρογελές του Σερωνικού, όπου σύχναζε τότε μόνο η αστική τάξη, για επίδειξη πλούτου και μοντέρνα συμπεριφοράς. Το τραγούδι «Όσοι γίνουν πρωθυπουργοί» του Μάρκου Βαμβακάρη, που κυκλοφόρησε στις 25 Απριλίου του 1936, σημαδεύει τους τρεις πρώτους θανάτους πρωθυπουργών, σατιρίζοντας τους ακόμα και νεκρούς. Απηχεί βέβαια για τα συναισθήματα μεγάλων ομάδων του λαού, που τόσο ταλαιπωρήθηκε εξαιτίας του. Η δικτατορία δεν είχε διάθεση να αφήσει να ακούγονται τραγούδια που εγκομιάζανε την τιμημένη εργατιά ή που έδειχναν συμπάθεια σε μπολσεβίκες και μπολσεβίκους. Κανένα τραγούδι που να κάνει λόγο για την ιδιαίτερη κοινωνική τάξη που λέγεται εργατική ή που να προβάλλει τα βάσανα και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων δεν ήταν δυνατόν να περάσει το φράγμα της λογοκρισίας. Χώρια από το γεγονός ότι ο δημιουργός του θα έπαιρνε χωρίς καθυστέρηση τον δρόμο που οδηγούσε στη φυλακή στην εξορία. Μα η Βαρβάρα δεν τα κάνει, τον αγκίστρωσε το πηγιάνι. Μια άλλη τάση, εκτός από το εργατικό τραγούδι που ενοχλούσε τη δικτατορία, ήταν και εκείνο του κοινωνικού περιθωρίου, το μάγικο, το μόρτικο, το ρεπέτικο, με τη στενή έννοια του όρου. Η τάση αυτή παράπεμπε στην καταστροφή του 1922 με τους μυριάδες πρόσφυγες, πολλοί από τους οποίους δεν είχαν απορροφηθεί σε σταθερά επαγγέλματα, με αποτέλεσμα να διερευνείται το κοινωνικό περιθώριο των μεγαλοπόλεων. Παράπεμπε ακόμα στην οικονομική κρίση που δημιούργησε και αυτή μυριάδες ανέργους. Τέτοιος κέφαλος με νύχη, δύσκολα να σου πετύχει. Βρε Βαρβάρα μη γλιστρήσει και στη θάλασσα βουτήσει. Βάστα τον απ' το κεφάλι, μη σου φύγει πίσω πάλι. Στο καλάθι της τον βάζει κι από τη χαρά φωνάζει. Έχω τέχνη, έχω χάρη, να κιστρώνω κάθε ψάρι. Η δικτατορία θέλησε να εξαφανίσει τα τραγούδια του κοινωνικού περιθωρίου. Η λογοκρισία δεν άφηνε ούτε για δείγμα μάγικο τραγούδι να περάσει στους δίσκους. Ακόμα και η μάγικη φρασεολογία είχε απογορευτεί. Αν δεν μπορείς να τα γράφεις όπως πρέπει, να μας τα φέρεις να σου τα φτιάχνουμε εμείς, να σου διορθώνουμε τα λόγια, είχαν πει οι υπεύθυνοι της λογοκρισίας ο Μάρκο Βαμβακάρη. Άλλοι σημαντικοί συνθέτες του ρεμπέτικου, ο Μπάτης, ο Δελιάς, ο Γιωβάν Τσαούς, δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν και χάθηκαν οριστικά από τη δισκογραφία. Μια βραδιά στην Αμφιάλη, τούτη φέραν του Μιχάλη. Τούτη φέραν του Μιχάλη, μια βραδιά στην Αμφιάλη. Πώς πουλούσε με το δράμι, πουλουράκια με σουζάμι.
κουλουράκια με σουζάνι, τα πουλούσε με το δράμι. Ένα και να κάνουν δύο, πέστε του Μιχάλη αδύο. Δύο και να κάνουν τρία, το γράφω σαν τα θηρία. Στη διάρκεια της 4ης Αυγούστου διασταυρώθηκαν τρεις διαφορετικές εποχές του ρεπέτικου τραγουδιού. Τον κρεσιάτικο ύφος με κεντρικό πρόσωπο το Παναγιώτη Πούτα εκτοπίστηκε από την δικτατορία για να χαθεί ολότελα μέσα στα σκοτάδια της κατοχής. Το μάγικο ρεπέτικο ύφος με αρχικό τον Μάρκο Βαβακάρη παραγωνίστηκε και έχασε το προγραμματιστικό του ρόλο. Μέσα στο κενό που δημιουργήθηκε από την αναγκαστική αυτοδιέτηση των δύο προηγουμένων επικράτησε ένα νέο ύφος με ευρωπαϊκά στοιχεία όπως οι αρμονίες, οι φωνίες κτλ. Με κεντρικό πρόσωπο τον τρικαλινό Βασίλη Τσάνη. Ένα και να κάνουν δύο, πέστε του Μιχάλια δύο. Δύο και να κάνουν τρία, το γράφω σαν τα θηρία. Στις 28 Οκτώβριου του 1940, ο Ιταλός πρεσβευτής στην Αθήνα Γκράτσι επίδωσε μια διακοίνωση της κυβέρνησής του Μεταξά. Με αυτή την επιστολή ο Ντούτσε ζητούσε να επιτραπεί είσοδος Ιταλικών στρατευμάτων στην Ελλάδα για να θέσουν στην κατοχή τους διάφορα στρατηγικά σημεία της χώρας. «Ώστε λοιπόν έχουμε πόλεμο», είπε ο Μεταξάς. Έτσι, η Ελλάδα μπήκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Μεταξάς ήταν ένας από τους μεγαλύτερους θαυμαστές του Ιταλικού φασισμού και του Μουσουλίνου. Ωστόσο, κι αν ακόμα το ήθελε, δεν θα μπορούσε να επιτρέψει την είσοδο των Ιταλικών στρατευμάτων στην Ελλάδα. Οι Άγγλοι προστάτες θα τον ανέτρεπαν μέσα σε λίγες ώρες. Εξάλλου, η πραγματική εξουσία ανήκε στον βασιλιά Γεώργιο Β', που ήταν ο αντιπρόσωπος των Αγγλικών συμφερόντων στην Ελλάδα. Κι αν τυχόν οι Άγγλοι και το παλάτι δεν ανέτρεπαν τον Μεταξά, θα τον ανέτρεπε ο ελληνικός λαός, που ήταν ήδη πολύ αγανακτισμένος με την Ιταλία εξαιτίας του βομβαρδισμού της Έλλης. Έτσι το πρωί της 28 Οκτωβρίου του 1940 άρχισε ο πόλεμος με την Ιταλία. Το λαϊκό ρεπέτικο τραγούδι για πρώτη και τελευταία φορά στρατεύεται στο πλευρό του επίσημου κράτου. Ο Μάρκος Βαβακάρης, ο κύριος εκφραστής της ρεμπέτικης και της μάγικης ζωής, που είχε συνήθως μια στάση ενάντια στο κράτος, έρχεται να σαρκάζει την επιστράτευση, τον πόλεμο, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό. Ο Μάρκος δυσκολευόταν να μάθει το παράποδα και το άλτα. Η στρατιωτική ορολογία γίνεται αντικείμενο κοροϊδίας και ο στρατώνας του πεζικού είναι μια πραγματική φυλακή για τον Βαβακάρη. Έτσι, δίπλα στην ηρωική και λίγο πολύ ρητορική στάση των άλλων λαϊκών τραγουδιών του 40, έχουμε και την αντιηρωική και αντιρητορική σκοπιά του Μοβακάρη, που δεν τονίζει το πατριωτικό και εθνικό στοιχείο, αλλά προβάλλει κάτι σημαντικότερο, την άμεση, φυσική και ειλικρινή αντίδραση του ανθρώπου, που δεν προσαρμόζεται εύκολα στις καταστάσεις που το επιβάλλει η εξουσία, όποιες και αν είναι αυτές. Τα γιάσκα θα φορείς τραβά, θα σου πηγαίνει πείνα. Τα γιάσκα θα φορείς τραβά.
Άλλα τραγούδια όπως το τραγούδι του Παλιαντέρα «Ψηλά βουνάκια πάτητα» καταγράφει λιτά τα σκληρά αυτά γεγονότα του χειμώνα του 1940. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες στον αλέη του πολέμου, τα ερωτικά τραγούδια φάνταζαν εκτός τόπου και χρόνου. Όπως ένα τραγούδι του Τούντα. Η νοσοκόμα βρήκε τον τρόπο να συνδυάσει το δράμα του πολέμου με το ερωτικό θέμα. Επίσης, τραγούδια που σατήριζαν την προσωπικότητα του Μουσολίνη, σημαντικότερο από αυτά είναι το τραγούδι του Σπύρου Περιστέρη, Το όνειρο του Μπενίτο. Ενώ το ελαφρό τραγούδι για τον πόλεμο, βασισμένο κυρίως σε παροδίες παλιότερων τραγουδιών και στη φωνή της Σοφίας Βέμπο, δεν είχε μια τόσο μεγάλη ποικιλία απόψεων. Απρίλης του 1941, η Γερμανία επιτίθεται εναντίον της Ελλάδας. Η Αθήνα έχει κηρυχτεί ανοχήρωτη πόλη. Αρχίζει η περίοδος της κατοχής. Φθινόπωρο του 1941 και κυρίως ο χειμώνας 1941-1942 είναι εποχή της μεγάλης πείνας. Τα τρόφιμα είναι δυσέβρετα. Πολλοί πέθαναν από την εξάντληση καθώς περπατούν στο δρόμο. Πολλοί άλλοι βρίσκονται το πρωί νεκροί στο δρόμο. Περισσότερο από όλους υποφέρουν τα παιδιά που δεν βρίσκουν τίποτα να φάνε και να μεγαλώσουν. Γνήσιο απότοκο της κατοχικής πείνας και στέρησης ήταν και το φαινόμενο του σαλταδορισμού. Όπως πήγαιναν τα γερμανικά αυτοκίνητα στο δρόμο φορτωμένα πράγματα, ο ένας ή οι δύο πήδαγαν απάνω και πετάγαν στο δρόμο τα πράγματα. Οι άλλοι της ομάδας που την είχαν στήσει σε πόστα αρχίζαν να τα μαζεύουν. Η δουλειά αυτή ήθελε τόρμη και γρηγοράδα από όλους, αλλά το κυριότερο έπρεπε αυτός που πήδαγε στο αυτοκίνητο να ήταν σβέλτος. Έτσι γεννήθηκε και η ιδέα για το γνωστό τραγούδι του Μιχάλη Γενίτσαρη «Θα σαλτάρω». Το φθινόπωρο του 1941, μια καινούργια άγνωστη λέξη, εμφανίστηκε στους τοίχους της Αθήνας και των άλλων μεγάλων πόλεων. Την γράφανε με μπογιά κάποια παράνομα και άφοβα χέρια, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την αποτελούσαν μόναχα τρία γράμματα, ΕΑΜ. Ενώ λίγους μήνες αργότερα, μια δεύτερη λέξη έκανε την εμφάνισή της δίπλα στην πρώτη, ΕΛΑΣ. Ο ανταρτοπόλεμος ενάντια στους κατακτητές φούντων όλο και πιο πολύ. Οι λέξεις ΕΑΜ, ΕΛΑΣ βρίσκονταν καθημερινά σε όλα τα στόματα και γρήγορα γίνανε στίχος και τραγούδι. Ο Δημήτρης Γκόγκος ή Παλιαντέρας υπήρξε ο συστηματικότερος συνθέτης ρεπέτικων τραγουδιών με θέμα την αντίσταση. Τα αντιστασιακά τραγούδια του Παλιαντέρα είναι δηλωτικά μιας κίνησης από την πόλη προς το βουνό. Στην πόλη είναι πιο έντονα τα δεινά της κατοχής. Στην πόλη ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεφύγει εύκολα από την παρακολούθηση και τη σύλληψη. Αντίθετα, τα βουνά είναι μεγάλες νησίδες ελευθερίας που επεκτείνονται συνεχώς για τη δράση του αντάρτη. Με τη γερμανική κατοχή, οι βασικοί χώροι της πόλης χάνουν τη σημασία τους. Το εμπόριο είχε σταματήσει, η αγορά είναι ισχνή και εκτοπίζεται από τη μαύρη αγορά. Τα εργοστάσια υπολειτουργούν. Για τους εργάτες είναι δύσκολο να μεταβαίνουν στους χώρους δουλειάς, επειδή λείπουν τα μεταφορικά μέσα.
Εξάλλου, το χρήμα με το οποίο αμείβονται οι εργαζόμενοι δεν έχει ανάλογη αγοραστική αξία. Η οικονομική ζωή της πόλης έχει παραλύσει. Ακόμα και οι γραμμοφωνίες τραγουδιών έχουν σταματήσει. Τα εργοστάσια δίσκων έχουν κλείσει. Τώρα η τύχη των πόλεων εξαρτάται από τη δράση των βουνών. Η πόλη και το βουνό είναι δύο χώροι αντίπαλης εξουσίας. Η πόλη των Γερμανών, το βουνό της αντίστασης. Από τη σύγκρουσή τους θα προέρθει η απελευθέρωση που θα λυτρώσει την πόλη από την παρουσία του εχθρικού στοιχείου. Θα της ξαναδώσει το νόημά της σαν τόπου δουλειάς, οικονομικής ζωής και στοιχειώδους ευημερίας. Καθώς πλησιάζει η ώρα της απελευθέρωσης, η Αθήνα και ο Πειραιάς και γενικά η ελληνική πόλη έχουν αποκατασταθεί σαν πρωταγωνιστικοί χώροι των πολιτικών γεγονότων και οι εργατικές συνοικίες τους στην τοπογραφία του ρεμπέτικου τραγουδιού συνεχίζουν τη σμυρνιακή παράδοση, καθώς και εκείνη των προσφυγικών συνοικισμών του Μεσοπολέμου. Μετά το τέλος της κατοχής θα αρχίσει μια νέα περίοδος ανελευθερίας που θα οφείλεται στην Αγγλοαμερικάνικη επέμβαση. Μια επέμβαση που θα οδηγήσει στον καταστρεπτικό εμφύλιο πόλεμο. Το τραγούδι του Απόστολου Καλαδάρα, «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι», δείχνει παραστατικά αυτή τη νέα περίοδο. Για να κρατήσουν την Ελλάδα στη σφαίρα επιρροής τους, οι Άγγλοι έπρεπε να εγκαταστήσουν κυβερνήσεις της αρεσκίας τους, να ξαναφέρουν στο θρόνο το πιστό τους φίλο Γεώργιο Β' και κυρίως να εξαλείψουν από τη μέση το κυριότερο εμπόδιο, την παρουσία της αριστεράς από την πολιτική ζωή του τόπου. Στην προσπάθειά τους αυτή βρήκαν πρόθυμο σύμμαχο την αστική τάξη της Ελλάδας που ήθελε να καθυποτάξει την εργατιά, να περιορίσει τα δικαιώματά της και τις διεκδικήσεις της. Ο στρατός, η χωροφυλακή και οι παρακρατικές οργανώσεις που αποτελούνται από συνεργάτες των Γερμανών και διάφορα εγκληματικά στοιχεία επιδίδονται σε ένα όργιο εναντίον του κόσμου που προέρχεται από τον Ελλάς και την αντίσταση. Μέσα σε λίγους μήνες οι φόνοι ανέρχονται σε χιλιάδες, οι συλλήψεις και τα βασανιστήρια σε μυριάδες. Οι βιασμοί, οι λαιλασίες, οι εμπρισμοί είναι αναρρύθμιτοι. Μάρτις 1947. Εξαγγελία δόγματος Τρούμαν. Ο πόλεμος άναψε για τα καλά. Κάθε συμφιλειωτική φωνή φαινόταν ύποπτη και υπονομευτική, γιατί έριχνε το ηθικό των στρατιωτών και τους παρακινούσε να χαμηλώσουν τα όπλα και να μην πολεμούν. Στο χώρο του τραγουδιού η αυστηρή προληπτική λογοκρισία στεκόταν στην είσοδο των δισκογραφικών εταιριών και ψαχούλευε σχολαστικά τις φράσεις και τις λέξεις που προορίζονταν για τους δίσκους, μη τυχόν περάσουν συμφιλειωτικά μηνύματα. Τα λαϊκά ρεμπέτικα τραγούδια δημιουργούνται με σκοπό να εγγραφούν σε δίσκους και καθώς τα μέλη της Επιτροπής Λογοκρισίας διηλίζουν και ξεψαχνίζουν κάθε φράση, κάθε λέξη, για να βρουν και να συλλάβουν τα ύποπτα νοήματα, οι στιχουργοί και οι συνθέτες είναι υποχρεωμένοι να ξεγελάσουν τη λογοκρισία με διάφορους τρόπους. Πολλοί
Προς το τέλος του 1948, ο Δημοκρατικός Στρατός έχει μια σειρά από απανωτές επιτυχίες απέναντι στους αντάρτες. Επιτίθεται σε πολλές πόλεις ή κομοπόλεις, με αποκορύφωμα την κατάληψη της Καρδίτσας, της εαμικής πρωτεύουσας κατά τη διάρκεια της κατοχής. Ο Βασίλης Τσιτσάνης γράφει το γνωστό τραγούδι «Κάνε υπομονή». Εκ πρώτης όψεως μοιάζει με ερωτικό τραγούδι. Ένα πρόσωπο που είναι παρόν είναι ερωτευμένο και λαχταρά το γυρισμό ενός άλλου προσώπου που λείπει μακριά. Ένα τρίτο πρόσωπο, συγγενικό ή φιλικό, συμβουλεύει το πρόσωπο που είναι παρόν να κάνει υπομονή και να έχει αισιοδοξία. Γιατί το αγαπημένο πρόσωπο, εκείνο που λείπει, δεν θα αργήσει να γυρίσει. Αρκετοί συνθέτες και τραγουδιστές εκείνης της εποχής, όπως ο Απόστολος Καλδάρας και ο Βασίλης Τσιτσάνης, με μια πληθώρα τραγουδιών, έστησαν μια πλατιά τοιχογραφία εκείνης της φοβερής περίοδου. Μέσα από τους στίχους και τις μελωδίες και των δύο αυτών συνθετών ακούγεται η κραυγή του αντάρτη, ο στεναγμός του φαντάρου, η αγωνία του φυλακισμένου, το βογγητό του βασανισμένου, το κλάμα της μάνας, ο πόνος της αδερφής, του αδερφού, της αγαπημένης, ο εκαημός της ίδιας της χώρας. Το πρωί της 29ης Αυγούστου 1949, όσοι αντάρτες και αντάρτισες επέζησαν, υποχώρησαν προς την Αλβανία. Ο εμφύλιος πόλεμος είχε λήξει. Η δεξιά είχε επικρατήσει ολοκληρωτικά. Μυριάδες Έλληνες είχαν δει την τελευταία τους αχτίδα φωτός να σβήνει μέσα στον εμφύλιο πόλεμο. Για εκατομμύρια άλλους, ο ήλιος επρόκειτο να ανατείλει πολλές φορές ακόμα. Το φως του όμως δεν θα ήταν πια το ίδιο. Την επαύριο του εμφυλίου πολέμου, το φως του ήλιου καθρεφτιζόταν ιτηδωμένο, παραμορφωμένο, μέσα στα ριάγια του αίματος που δεν είχε πήξει ακόμα. Ο μεγάλος πληθωρισμός, η χαμηλή μισθή, η βαριά και ασήκωτη έμεση φορολογία, η ανεργία, ο υποσυντισμός και η αθλειότητα προκάλεσαν ένα κύμα απεργιών από τα τέλη του 1949, ολόκληρο το 1950 και τα επόμενα χρόνια. Η έννοια φτώχεια έγινε ο αχώριστος σύντροφος της έννοιας εργάτης στη δεκαετία του 50. Η φτώχεια που έβαλε τη σφραγίδα της στη μοίρα του εργάτη σφράγισε και το ίδιο το συνοικό της εργατικής συνοικίας αλλά και τη γλώσσα των τραγουδιών. Μέσα στους λαϊκούς ρεμπέτικους στίχους είναι πολλές οι συνθέτες λέξεις που έχουν για πρώτο συνθετικό τους τη λέξη φτώχεια. Το λαϊκό ρεμπέτικο τραγούδι ανέλαβε να στηρίξει και να παρηγορήσει τους εργάτες, να τους δώσει αξιοπρέπεια και τελικά να τους κάνει περήφανους για την ταξική τους ένταξη. Ο στιχουργός και ο συνθέτης διαμηνούν ότι συνειδητά γράφουν το πικρό τραγούδι που προορίζεται να γίνει τροπή και στήριγμα των εργατών και των πτωχών. Ο εργάτης καταλαβαίνει το μήνυμα και αυτό φαίνεται όταν τραγουδά πάνω στο γιαπί, όταν χορεύει στα φτωχοταβερνάκια και σε διάφορες άλλες ευκαιρίες της ζωής του.
ο συνδυασμός του ζεμπέκικου, των ανατολικών μακαμιών και της μαύρης διάθεσης στο στίχο αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά του μαύρου τραγουδιού της δεκαετίας του 1950 και των αρχών της δεκαετίας του 1960. Ενός τραγουδιού γεμάτο υπενιγμούς και καταγγελίες για την παλιοκοινωνία, τον παλιοτουνιά και την αδικία. Η διάθεση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στα εργατικά ή γενικότερα στα κοινωνικά τραγούδια, αλλά χρωματίζει ολόκληρο το είδος, ακόμα και όταν το θέμα είναι ερωτικό. Από το τέλος της κατοχής και μετά, και περισσότερο μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου, στο ρεμπέτικο τραγούδι κυριαρχεί ιδιαίτερα η μουσική σύνθεση του Βασίλη Τσιτσάνη, ο οποίος, εκτός από τον εξευρωπαϊσμό των κλιμάκων του που συνδύασε και με την επιβολή ευρωπαϊκού κουρδίσματος στο μπουζούκι, εγκαταλείποντας τα ανατολίτικα παραδοσιακά του ζένια, έφερε και ένα νέο ύφος παίξηματος με γρήγορες παινιές και γλισάντι, που ήρθε να αντιπαραθέσει τη δεξιοτεχνία του στη λιτή και κοφτή παινιά της πυραιότητης κομπανίας του Βαλακάρη. Εκτός από τον Βασίλη Τσάνη, εκείνη την εποχή ξεχωρίζουν η Μαρίκα Νίνου, ο Μανώλης Χιώτης, ο Γιώργος Μητσάκης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου και άλλοι. Περισσότεροι παλιοί ρεμπέτες μένουν όμως στο περιθώριο. Κατά τη διάρκεια της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου πεθαίνουν αρκετοί από τους μηνιούς συνθέτες, όπως ο Παναγιώτης Τούντας, ενώ οι άλλοι του Πυραιώτικου είναι εν ζωή και με δυσκολία προσπαθούν να συντηρήσουν τους εαυτούς τους. Ο Μάρκος Μαμπακάρης αναφέρει στην αυτοβιογραφία του πως έτρεχε στα νησιά και στα πανηγύρια για να βγάλει το μεροκάματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ίδια περίοδο, στα μέσα της δεκαετίας του 1950, ενώ ο Τσιτσάνης μεσουρανούσε, ο Μάρκος Βομβακάρης μαζί με το γιο του αναγκαζόταν να βγει στη γύρα. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο γιος του: «Εγώ ήμουν 8 χρονών και με έπαιρνε μαζί του στα διάφορα ταβερνάκια που είχαν βάλει jukebox και ο κόσμος διασκέδαζε τότε με αυτά. Πηγαίναμε και κάναμε σφουγγάρα, δηλαδή έπαιζε ο πατέρας μου και εγώ έβγαζα πιατάκι. Οι καταστηματάρχες το λυπόντουσαν επειδή είχε παιδιά. Σταματάγανε το jukebox και μας αφήνανε να παίξουμε. Κάθε πρωί που φεύγαμε για το σπίτι, ο πατέρας μου έκλαιγε. Σου λέει, εγώ ο Μάρκος, πώς έγινε έτσι?»
στιγμή που μου είχε αφήσει σημάδι στην ψυχή μου ήταν όταν κάποια φορά είχαν βγει τα jukebox την εποχή εκείνη και δεν θέλανε να ακούσουν τον πατέρα μου να παίζει μπουζούκι, θέλανε να ακούν τον Elvis Presley, τον Johnny Hooker, τον Muddy Waters. Ορισμένοι ήταν έτσι το θέμα τότε με τα rock και τα blues. Και λέει ένας του Μάρκου, θυμάμαι, μου δεν θέλω να βιάσει το μπουζούκι να παίξει, δεν γουστάρω να σε ακούσω, του λέει, θέλω να ακούσουμε το jukebox. Και την ώρα που φύγαμε από το κέντρο, ήταν 3 η ώρα, 4, έφευγε από το κέντρο και του κράταγα τον μπουζούκι με μια θήκη, θυμάμαι τη θήκη που ήταν δερμάτινη θήκη, είχε το μπουζούκι του και περπάταγε στο δρόμο που ερχόμαστε για το σπίτι μας και έλεγε «Τι πάθος ατελείωτο που είναι το δικό μου, όλοι να θέλουν τη ζωή και εγώ το θάνατό μου. Απελπίστηκα μανούλα μου να υποφέρω, κουράστηκα μέσα στη ζωή το χάρο να γυρεύω». Έκανε το τραγούδι δηλαδή μέσα από τον πόνο του βγήκε, επειδή τον ταπεινώσανε και του είπαν δεν θέλουν να τον ακούσουν. Στη μέση της δεκαετίας του 1950 εμφανίζονται νέοι τραγουδιστές, όπως ο Στέλιος Καζατζίδης, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, η Σωτηρία Μπέλου, ο Γιώργος Δαπέτας και άλλοι. Τα ματοκλάδα σου λαμπούν βρε σαν τα λουλούδα του καμπού, σαν τα λουλούδα του καμπού βρε τα ματοκλάδα σου λαμπούν. Κι έτσι άρχισε τώρα το 60 αυτό που λέμε στα περιοδικά η δεύτερη καριέρα. Το κλάδα σου γερνείς βρε, μου και λογισμό μου παίρνεις, μου και λογισμό μου παίρνεις βρε, τα ματοκλάδα σου γερνείς. Βοήθησαν σε αυτό και οι φοιτητές, οι οποίοι μου κάνανε μεγάλες εκδηλώσεις. Φαίνεται εγνώριζε την ιστορία μου, ένιωθε την ιστορία μου, ήξερε ποιος ήμουνα και ο φοιτητόκοσμος μ' αγάπαγε πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή... Το ρεμπέτικο βρίσκει απήχηση σε όλο και μεγαλύτερα στρώματα του πληθυσμού. Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα να επεκταθεί η θεματολογία του, εμφάνιση ερχοντορεμπέτικο και να αλλάξουν οι χώροι στους οποίους ακουγόταν. Η περίοδο αυτή αποτελεί τη λεγόμενη κάθαρση του ρεμπέτικου τραγουδιού. Είναι χαρακτηριστικό ένα απόσπασμα από τις διηγήσεις του Μιχάλη Γενίτσαρη, όπου αναφέρεται στη νέα τάξη των ερχοντορεμπέτικων και στην επιβολή του τετράχοδρου μπουζουκιού. Εγώ μετά είδα την κατάτια του ρεμπέτικου. Λογοκρισία, κυνήγησαν το ρεμπέτικο. Πέσαν στη μέση μουσική καινούργη, Χατζηδάκης, Θεοδωράκης και άλλοι. Αυτοί κυνήγησαν το ρεμπέτικο και αρχινήσανε με διάφορα μέσα να το ρίξουν. Έβλεπαν ότι δεν μπορούσαν να του κάνουν τίποτα και αρχίνησαν κι αυτοί και ονόμαζαν τα τραγούδια τους αρχοντορεμπέτικα. Του δώσανε μια μορφή ανάμεσα στο ρεμπέτικο και στο ευρωπαϊκό, που το κλόνισε όμως για ένα διάστημα με τα βιομηχανοποιημένα αρχοντορεμπέτικα. Ακόμα είχαν ψήσει και τους κατεστηματάρχες και σου λέγε «Τρίχορδο παίζεις, δεν σε θέλω, άμα παίξεις τετράχορδο έλα στη δουλειά». Και αυτά τα είχαν κάνει όλοι οι νέοι αρχοντορεμπέτες, κοιτάγανε με κάθε τρόπο να βουλιάξει το ρεμπέτικο. Έχω μαράζι στην καρδιά. Έχω μαράζι στην καρδιά. Σαν να παρακαλώ το τέλος μου να φτάσει. Κράτα καρδιά. Κοιμάμαι σαν οπιά.
Αν λάβουμε υπόψη μας όσα προαναφέραμε, γίνεται φανερό ότι ως συμβολικό επίλογο της ιστορικής πορείας των ρεμπέτικων τραγουδιών αποτελεί η προσθήκη της τέταρτης κορδής στο μπουζούκι, που προσαρμόζεται πλέον στη νέα τάξη πραγμάτων, που το προσθέτει ο Μανώλης Κιώτης το 1953. Η ημερομηνία που σηματοδοτεί το θάνατο του ρεμπέτικου, αλλά και μιας μακραίωνης παρουσίας του τρίχορδου στην ελληνική μουσική και μεταβάλλεται όλη η βασική δομή της παράδοσης των ρεμπέτικων, καθώς επικυρώνεται και οργανολογικά πλέον το πέρασμα από την οριζόντια ανατολική μουσική σκέψη στην κάθετη δυτική. Έτσι κλείνει πλέον η πρωτογενής δημιουργία και ολοκληρώνεται η ιστορία της ιδεολογίας αυτού του χώρου με την κάθαρση του ρεμπέτικου τραγουδιού από το λαϊκό.
μαζί. Μας το νόημα για να δεις, θα σου εξηγήσω πάλι. Μου Γιώργα κυδοξαριά, θα σου κόψει τη μηλιά. Του Γιώργα κυδοξαριά, θα σου κόψει τη μηλιά. Κι η Μαρία με το τέφι, θα γελάει και θα σου γνεύει. Κι η Μαρία με το τέφι, θα γελάει και θα σου γνεύει. Του Θωμά, να σου παίξω μπαγλαμά. Να κατεβούν οι αγγέλοι, να χορέψουν τσίφτε τέλη. Κι αν ερακλωθείς πολύ και σ' αρέσει το βιολί. Κάμερα κρότης πολύ και σ' αρέσει το βιολί. Με βιολί σαν τουροβιόλι θα χορέψουν οι διαβόλοι. Με βιολί σαν τουροβιόλι θα χορέψουν οι διαβόλοι.